Συνάδελφοι, είμαστε εδώ και θα είμαστε όσο το επιτρέπουν οι αντοχές μας, γιατί τα δίκαια μας είναι με εμάς και με κανέναν άλλον. Να πω ότι σήμερα καταβάλλω τις συντάξεις του Απρίλη, καθώς η πορεία της οικονομίας είναι πολύ καλή, όπως είπανε, όπως είπε την περασμένη Κυριακή ο Υφυπουργός Πάσης Πετρόπουλος. Σε τέτοιου τύπου παροχές η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα για πέρα γαλοτόμα. Νομίζω ότι έτσι, με εξαίρεση την ακύρωση της περικοπής της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, συγκαλύπτει όλο το αντιλαϊκό, αντιεργατικό και αντισυνταξιουχικό πλαίσιο που και αφήνει ανέγκυπτο. Και δημαγωγή προεκλογικά πως αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν απροστάτητο. Με κάποια μισόλογα δίνει και ψεύτικες ελπίδες για μερικά επιπλέον ευρώ που μπορεί να το βαπτίσει και δώρο του Πάσχα, που ξέρει πραγματικά πόσο ήταν αυτό το δώρο και τι δικαιούμαστε. Και από χθες έχει αρχίσει ένα καϊτανάκι με τους λαγούς, τους καλούς, τους κακούς και τους άσχημους, παίζοντας παιχνίδια με τους συνταξιούχους με ένα άθλιο εμπόριο ελπίδας εν όψη των εκλογών. Συνάδελφοι, κάνουν και συγκρίσεις ανάμεσα στις περικοπές από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εκείνους που έκαναν οι ίδιοι. Οι προηγούμενοι έκοψαν 63,1 από τις συντάξεις και εμείς μόνο 4,3 για την εισφορά υγείας, όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος. Δηλαδή για τον Υφυπουργό δεν είναι οι περικοπές με το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η 13η και 14η σύνταξη για 5 χρόνια, δεν είναι το ΕΚΑΣ που εξαερώθηκε και θέλουν να πούνε ότι μας προστατεύουν κιόλας. Εμείς δεν κάνουμε διάκριση για τους φαγείς των συντάξεων, είτε χρησιμοποιούν νέα ή παλιά εργαλεία. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι όλες οι πνευματικές κυβερνήσεις αφαίρεσαν από τους συνταξίους συνολικά 80 δισεκατομμύρια μέχρι το 18. Αυτά εμείς τα διεκδικούμε μέχρι το τελευταίο ευρώ, να έχουμε πληρωμένα πολλαπλάσια με υδρότα και σε πολλές περιπτώσεις με αίμα. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι υπό την κατάρτιση νομοσχεδίου για ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 120 δόσεις. Θα περιλάβει διάταξη για την χορήγηση σύνταξης με την οποία οι ηλικιωμένοι οφειλέτες, ειδικά το ΟΑΕ, θα αποπληρώσουν τα χρέη της. Ήδη έχουμε την εμπειρία της περασμένης ρύθμισης που έφτανε μέχρι 50.000 και είδαμε ότι η ρύθμιση εκείνη άφησε σύνταξη 80 και 100 ευρώ στους συνταξιούχους. Ζει κανένας με αυτές τις συντάξεις? Η πόσο ΟΑΕ επεξεργάστηκε σχέδιο και το κατέθεσε στον κύριο Πετρόπουλο για αναλογική σύνταξη. Το δίλημα της κυβέρνησης πρόοδο-συντήρηση, η αντιπολίτευση αντιτάσσει το δίλημα λαϊκισμός-υπευθυνότητα. Εμείς λέμε η εμπειρία μας και οι ανάγκες μας είναι που μας καθοδηγούν. Όλα αυτά θυμίζουν εκείνο το κούφιο δίπουλο των αντιμνημονιακών και μνημονιακών στις πλατείες πριν από 5 χρόνια. Τελικά οι μνημονιακοί και οι μνημονικοί απεδείχθηκαν καλύτεροι υποκόμοι των μνημονίων και των θεσμών με τις βουλευτικές μεταγραφές των τελευταίων ημερών. Τα αντιμνημονιακά και μνημονιακά παλικάρια γίνανε στην κυριολεξία μαλλιά κουβάρια, όπως λέει και ο λαός μας. Εμείς με τη σημερινή συγκέντρωσή μας διευρύνουμε το αγωνιστικό πόλο του ανυπότακτου κομματιού της κοινωνίας που αντιστέκεται στις αντιλαϊκές πολιτικές και διεκδικεί ικανοποίηση των συγκρότων αναγκών των παιδιών μας και των εγγονών μας. Ο αγώνας συνεχίζεται.